Η χορεύτρια και χορογράφος Κατερίνα Σολδάτου ανέβηκε στα Μετέωρα και χόρεψε δεμένη με πανιά στο απόλυτο κενό, με στόχο να προβάλλει τις ομορφιές της πατρίδας μας. Ο χορός της τολμηρής Ελληνίδας αποτυπώθηκε σε ένα βίντεο που κόβει την ανάσα. 250 μέτρα χωρίζουν την Κατερίνα Σολδάτου από το έδαφος. Όμως εκείνη νικάει τον ήλιγο και στροβιλίζεται σαν μπαλαρίνα με φόντο μια θεόρατη σπηλιά στον κάθετο επιβλητικό βράχο των Μετεώρων. Όταν ήμουν στο απόλυτο κενό, ήταν όλα τέλεια. Εννοείται ότι ένιωθα φόβο, πάντα νιώθεις φόβο, αλλά ήταν πολύ διαχειρίσιμος και είχε μια τεράστια ομορφιά το να βλέπεις αυτό το πανέμορφο τοπίο. Πέφτω και γλύφω το βράχο. Η Κατερίνα που μίλησε στο star.gr ειδικεύεται στον εναέριο χορό και έχει παρουσιάσει πολλές φορές ανάλογα υπερθεάματα, άλλοτε κρεμασμένη στο κατάρτι ενός ιστιοφόρου με σκηνικό την καλδέρα της Σαντορίνης και άλλοτε αιωρούμενη σε ένα πανύψηλο δέντρο στην Πάρνηθα. Πάντα έχω ισχυρό άνεμο και καμιά φορά μου φωνάζουν και το κορίτσι του ανέμου. Ειδικά αν είναι ανωδικός όπως ήταν στα Μετέωρα ο άνεμος, αυτό σημαίνει ότι ανεβαίνουν τα πανιά και αρχίζουν και δένονται πάνω στην ασφάλεια και μετά άμα δεν ξεδεθείς από εκεί δεν μπορείς να κατέβεις. Η ατρόμητη χορεύτρια σκοπεύει να συνεχίσει τις πυρουέτες της πάνω από το χάος, συνδέοντας τη φύση με την άσκηση, τον χορό και την μαγεία των ελληνικών τοπίων.